το να δώσουμε λίγο αίμα δεν κοστίζει τίποτα. Αντίθετα, με μία απλή πράξη δίνεις χαρά και ελπίδα. Τόσο απλά. Τόσο απλά, αρκεί να υπάρχει μέσα σου η έννοια της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Τίποτε άλλο. Μπορούμε πραγματικά, και αυτό είναι ο στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, να είμαστε η περιφέρεια πρότυπο εθελοντικής αιμοδοσίας. Εμείς είμαστε η κοινωνία, δεν είναι κάποιοι άλλοι. Ούτε πάντα πρέπει, ή θα έλεγα καλύτερα, ποτέ δεν πρέπει μόνο να ζητάμε. Αν δίνουμε, θα πάρουμε. Αν ζητάμε μόνο από τους άλλους, ακόμη και από το κράτος, ουσιαστικά μειώνουμε τις δυνατότητες που έχουμε στην περιοχή μας. Πάρτε πάνω την υπόθεση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έχω ένα σηματάκι εδώ, μου το έδωσε ένας φίλος από το εθελοντικό κίνημα. Δεν το έχω βγάλει. Και θα έλεγα, ανοίξτε τις καρδιές σας και στηρίχτε αυτή την προσπάθεια. Κουβεντιάστε με τους γονείς σας, με τις οικογένειές σας, παρακινήστε τους, πάρτε τους από το χέρι να συμμετέχουν ενεργά, έμπρακτα, όχι στα λόγια, γιατί όλοι στα λόγια είμαστε πάρα πολύ καλοί, έμπρακτα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση του κ. Γιαννόπουλου την εκπαίδευση. Έχουμε χτίσει μια ουσιαστική συνεργασία οι δύο τομείς, η περιφέρεια και η εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο η σημερινή μας εκδήλωση, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια δουλειά ενός τετραμήνου. Υπάρχει δουλειά ενός τετραμήνου πίσω, που έγινε στα σχολεία, υπήρχε ενημέρωση, πρωτοβουλίες. Ανοίξαμε την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου σε όλα τα σχολεία. Και θέλουμε από το Σεπτέμβρη και μετά όλα τα σχολεία να επισκεφτούν την περιφέρεια, να γνωρίσετε, να συνομιλήσουμε για την περιφερειά μας, για τα γεωγραφικά όρια, τη διοίκηση. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία, ανοιχτή. Γιατί εσείς, οι νέοι άνθρωποι, είστε οι αυριανοί πολίτες, είστε το μέλλον. Κάναμε μαζί με την εκπαίδευση πολύ ωραίες εξωστρεφείς διαδικασίες για το περιβάλλον. Πρόσφατα, στην πλατεία Γεωργίου, αλλά και στο εκμελητήριο, είχαμε τη δυνατότητα να είναι η εκπαίδευση εκεί, η νεολαία εκεί, το αύριο εκεί. Λοιπόν, δεν θα κουράσω, δεν θα πω τίποτε παραπάνω, αγαπητέ Αντώνη. Μιλάω για τον κύριο Χαροκόπο. Χαίρομαι πραγματικά για όλη τη δουλειά που έχει σηκώσει αυτή την προσπάθεια από πλευράς της περιφέρειας. Λειτουργούμε στην περιφέρεια συλλογικά. Ο Αντώνης έχει πάρει ένα μεγάλο φορτίο επάνω του. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και αγαπητοί φίλοι, την πατρίδα θα την κρατήσουμε όρθια και αξιοπρεπή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αν η ελληνική κοινωνία, αν όλοι εσείς συμμετέχετε και είμαστε δίπλα στις δημοκρατικές αξίες. Και για να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίδιες τις ευκαιρίες, είναι δημοκρατική αξία. Σας ευχαριστώ.